Σχολικός εκφοβισμός στα σκοτεινά μονοπάτια του μπούλινγκ, το θέμα της απόψινής μας εκπομπής με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την χώρα. Θα πρέπει να πούμε πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι το θέμα αυτό, και είναι προς τιμήν και αυτών που βρίσκονται απόψε στην εκπομπή μας και πάρα πολλών ακόμη που στα Χανιά, έχουν ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και γίνονται μεγάλες προσπάθειες ενημέρωσης του κόσμου, της κοινής γνώμης, των γονιών, των παιδιών για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς έχουμε βάλει
ένα λιθαράκι πάνω σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού σε αυτήν την εκπομπή. Δυστυχώς σήμερα αναγκαστήκαμε να ξανασχοληθούμε με ένα θέμα τραγικά επίκαιρο, ένα θέμα τραγικά επίκαιρο μάλλον. Λοιπόν, κύριε Ποντικάκη, το βίντεο που είδαμε, που είναι ένα βιντεάκι που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Τρίτου Γενικού Λυκείου Δράμας, είναι, θα λέγαμε, τραγικά πραγματικό. Είναι εικόνες οι οποίες από την πρώτη μέχρι την τελευταία τις έχουν βιώσει εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες παιδιά στα σχολεία όλης της Ελλάδας. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι και αυτό το βίντεο με λείπησε. Ως πρώτο σχόλιο έχω να παρατηρήσω, δεν ήταν πουθενά την παρουσία εκπαιδευτικού στα όσα διαδραματίστηκαν. Θα έλθω όμως αυτό σε λίγο. Θέλω να εγώ να επιμείνω και να επανέλθω ότι το σχολείο αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Δηλαδή, εν προκειμένου, τα φαινόμενα του εκφοβισμού στο σχολείο συμβαίνουν και γύρω μας, στη γειτονιά μας, στα χωριά μας, των δικαστηρίων. Δηλαδή, όλοι δεν μιλούν. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να αραιοποιήσω μια κατάσταση και να σιωπήσω. Δηλαδή, πιστεύω έτσι πολύ λιτά και περιεκτικά πως ό,τι συμβαίνει στα σχολιά μας συμβαίνει και γύρω μας. Στην τοπική μας κοινωνία, το ξαναλέω, στα χωριά, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Ονοώ, νοήτο. Θέλω όμως εγώ ως εκπαίδευση και ως δάσκαλος να αναλάβω τις ευθύνες μου σε ό,τι αφορά ό,τι γίνεται στο σχολείο. Δεν θα αποδώσω μόνο τις ευθύνες στους άλλους. Με ενδιαφέρει εγώ να δω τι ευθύνες μου αναλογούν και πώς θα ανταποκριθώ σωστά στα καθήκοντά μου. Αυτή τη στιγμή θέλω να διαρωτώ με. Το δημόσιο σχολείο είναι ελκυστικό για το μαθητή? Κάνει όσα πρέπει να κάνει για να προσφέρει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες μάθησης? Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου, του διευθυντή εκπαίδευσης? Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών? Ποια είναι τα αναλυτικά προγράμματα? Ποιες είναι των παιδιών οι προσδοκίες? Επαναλαμβάνω ότι ξεκινάνε από διαφορετικές αφετηρίες. Το σχολείο κάνει δράσεις όλο το χρόνο? Το παιδί παραμένει στο σχολείο το πεντάωρο, το εξάωρο, το τετράωρο? Είναι ο μόνο χρόνος της διδασκαλίας? Το διάλειμμα πώς αξιοποιείται? Βγείτε στην αυλή να παίξετε? Υπάρχουν εφημερεύοντες? Υπάρχει για παράδειγμα μουσική? Γίνονται κάποιες δράσεις να φέρουν τα παιδιά κοντά, να αμβληθούν οι ανισότητες? Νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν απαντηθεί. Και το σχολείο πρέπει, κατά την άποψή μου, να κάνει την αυτοκριτική του. Άρα και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης. Και να προσπαθήσουμε, όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, να δούμε με παιδαγωγικούς τρόπους, με τρόπους αποτελεσματικούς, ίσως να χρειαζόμαστε και ειδικούς. Πάντως οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί έχουν κατάρτιση παιδαγωγική και μπορούν να τα απεξέλθουν σε έναν βαθμό. Και συνεργασία της οικογένειας και οι ψυχολόγοι είναι καλοδεχούμενοι και απαραίτητοι. Δεν μπορούμε όμως να πούμε πως όλα τα φαινόμενα έχουν την ψυχολογική τους ερμηνεία ή χρειάζονται ψυχολογικής υποστήριξης. Υπάρχουν και υπερβολές. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία, επιτρέψουμε, είναι κακομαθημένα. Είτε το κάνουν από χόμπι, είτε το κάνουν αυτή τη συμπεριφορά την αρνητική για να υπάρχει ο λεγόμενος μηχανισμός προσέλκυσης προσοχής, για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των άλλων. Ένα αγόρι για να προκαλέσει το άλλο φίλο. Και πάλι εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά δηλαδή πολλά, με αυτό το παιδί. Είναι πολλά, αλλά το ίδιο το σχολείο από τη δομή του, για παράδειγμα, θα μπορούσε τον χρόνο που τα παιδιά παραμένουν εκεί να αξιοποιήσει τον όλο χώρο. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ναι. Διότι τα παιδιά πέραν των άλλων, ας πούμε, το παιδί μου, όταν ήταν απογευματινό στο σχολείο, κόρη μου απογευματινή, έφευγε μία μισή ώρα. Γυρίζω στο σπίτι στις 11. Γιατί μετά το απογευματινό ωράριο, του σχολείου 7-7.30 πήγαινε στο φωτιστήριο. Την έπαιρνα 10.30. Δηλαδή αυτό το εξαντλητικό ωράριο και το ίδιο το παιδί ξεπερνά τις αντοχές του. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα πράγματα. Και προκειμένου θέλω το σχολείο να αναλάβει και τις ευθύνες του. Μιλήσατε για τον περίγυρο. Να το αναλύσουμε λίγο. Ναι. Σε κάθε διαδικασία θυματοποίησης όπου υπάρχουν τα άτομα τα οποία κυρίως αναφερθήκαμε, ο θήτης και το θύμα, παρόλο που πολλοί χαρακτηρίζουν ότι είναι και αδόκιμες αυτές οι εκφράσεις, αλλά με αυτές έχουμε μάθει να
μιλάμε για το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και οι παρατηρητές. Ποτέ ένας θήτης δεν μπορεί να βρίσκεται ή να παίρνει δύναμη από το γεγονός το ίδιο. Παίρνει δύναμη και υποστηρίζει τη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται αν υπάρχει περίγυρος. Άρα αν υπάρχουν άτομα τα οποία είτε παθητικά είτε ενεργητικά συμμετέχουν στη διαδικασία. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να αγνοούμε αυτά τα παιδιά και γι' αυτό ο λόγος που βρισκόμαστε των παρεμβάσεων στο σχολείο μας και τα λοιπά είναι συνολικά να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε. Είναι σημαντικός ο ρόλος των παρατηρητών γιατί και σύμφωνα και βιβλιογραφικά πλέον, δηλαδή μέσα και από έρευνες, αν καταφέρουν να είναι θετικοί και όπως είδαμε και στο βίντεο μπορέσουν οι ίδιοι να ενισχύσουν όχι τον θήτη αλλά το θύμα, αλλά να πάρουν την θέση του, να μπορέσουν να αντισταθούν σε αυτό, τότε άμεσα το φαινόμενο δεν υπάρχει. Άμεσα ο θήτης δεν βρίσκει περιβάλλον για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία αυτή έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών και τα άτομα που εμπλέκονται δεν είναι στις περισσότερες φορές αυτά που εμείς είτε σαν εκπαιδευτικοί κλεινόμαστε να διαχειριστούμε, είτε σε επίπεδο κοινωνίας για να, με διάφορες ενέργειες έτσι να καταφέρουμε να φέρουμε έτσι σαν διαδικασία ή το φαινόμενο, είτε και σαν πρακτική, καλή πρακτική έτσι να την βάλουμε. Οπότε είναι συνολικά κάτι το οποίο πρέπει να βάλουμε στο σχολείο μας. Όπως είδαμε και στο βίντεο, οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να ενεργοποιηθεί. Το βίντεο είναι αποτέλεσμα μιας δημιουργίας στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια και αν ανατρέξουμε στο διαδίκτυο θα δούμε ότι αντίστοιχης μορφής υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στα οποία βλέπουμε αυτή ακριβώς την ματιά των μαθητών που εδώ υπάρχει η συνεισφορά παρόλο που μπορεί να είναι έμεση του εκπαιδευτικού. Είναι όμως σημαντική. Παρόλα αυτά όμως, και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι ότι παρόλο που υπάρχουν αυτές οι δράσεις, αν συνολικότερα δεν το δούμε στο τι γίνεται μετά έξω από το σχολείο, τι γίνεται σε αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Ποντικάκης, ότι είναι η καθημερινότητά μας, η συνέχεια της ζωής μας, τότε δεν θα δούμε συνολικά έτσι, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του. Γιατί αυτό? Γιατί παρατηρούμε ειδικά σε σχολεία της δευτεροβάθμιας μεγάλους μαθητές, αυτούς που κυρίως είναι έτσι μετά το γυμνάσιο, στο λύκειο κατά κύριο λόγο, όπου συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιες δράσεις, είναι οι ίδιοι που δείχνουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά θα τους συναντήσουμε τους ίδιους μαθητές σε μια παρόμοια, μπορεί να μην έχει την ένταση, αλλά σε μια παρόμοια ενέργεια σε ένα απότερο διάστημα, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Όταν έχει περάσει δηλαδή η φάση της συμμετοχής σε αυτό το οποίο βιώνει μέσα από τη συγκεκριμένη δράση. Μάλιστα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αναφέρθηκε ο κύριος Ποντικάκης. Ο ρόλος του περίγυρου, των παθητικών, δηλαδή των ενεργητικών θεατών, αναφέρθηκε ο κύριος Γόγουλος. Όλα αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντες και βέβαια ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος, διότι τελικά από εκεί ξεκινάει, ο θήτης ή το θύμα και εκεί θα επιστρέψει, περνώντας το ενδιάμεσο στάδιο του σχολείου, στην καθημερινότητά του, σε μια καθημερινή ημέρα. Νομίζω είναι οι τρεις από τους βασικότερους παράγοντες που συνεισφέρουν, συνηγορούν σε όλη αυτή την ιστορία και που ανάλογα με το πώς θα φερθεί ο καθένας, τελικά έχουμε και την εξέλιξη, έχουμε και την πορεία. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουν οι γονείς πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά τους πρέπει να τα εφοδιάσουν όχι μονάχα με γνώσεις, αλλά πρέπει να τα εφοδιάσουν με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, για να μπορούν μετά να σεβαστούν και τους
υπολείπους όποιον έχουν απέναντί τους. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν τώρα τεράστια προβλήματα και τεράστια θέματα. Μιλάμε για κοινωνικές ανισότητες τεράστιες, μιλάμε για εκπαιδευτικές ανισότητες τεράστιες, μιλάμε για ένα περιβάλλον ανάλογα με το που μεγαλώνει το παιδί πάλι που δημιουργεί τα αντίστοιχα προβλήματα. Είναι τελείως διαφορετικό δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Έχει και τελείως διαφορετικό ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ψηλό βουνό, να το πω έτσι, δεν μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά. Παίζουν μεγάλο ρόλο όλα αυτά, δηλαδή δημιουργούν και το χαρακτήρα των γονιών και το χαρακτήρα των παιδιών. Εγώ πολύ πιο εύκολα ενδεχομένως θα μπορούσα να αποδεχθώ αν μου έλεγαν ότι υπάρχει κάποιο θέμα με το παιδί μου. Τελείως διαφορετικά θα μπορούσα να το αποδεχθεί κάποιος άλλος, ο οποίος και μόνο που θα του το έλεγε ένας εκπαιδευτικός, μπορεί και να τον έδρενε τον εκπαιδευτικό. Γιατί νομίζω ότι και οι εκπαιδευτικοί το συναντάνε αυτό, ή και εσείς, οι ψυχολόγοι νομίζω το συναντάτε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί ένας γονιός ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί του. Δεν θέλει να τα αποδεχθεί. Έχετε δίκιο. Όλες οι διαφορετικότητες έρχονται να υπάρξουν μαζί μέσα στο σχολείο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ δύσκολο είναι. Αλλά πιστεύω ότι αν ένα παιδί έχει μάθει να σέβεται τη διαφορετικότητα του άλλου, δεν θα φτάσει στο σημείο να την χτυπάει. Γιατί αυτό γίνεται. Ο διαφορετικός, είτε γιατί είναι λίγο χειρότερος μαθητής, είτε γιατί είναι ο καλός μαθητής, προκαλεί. Είτε γιατί είναι ο καλύτερος στα αθλήματα, και αυτό μπορεί να προκαλέσει. Είτε γιατί είναι το παιδί με την αδυναμία, την κινητική δυσκολία. Όλα αυτά τα παιδιά μπορούν να μπουν στο στόχο. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός. Σεβασμός απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, για να μπορώ να σεβαστώ και τους άλλους. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται και μια διαδικασία που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, και δεν μπορούμε να το ψάξουμε, να το φτιάξουμε στα 15 και στα 14. Εκεί πλέον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Θέλω να μείνουμε περισσότερο στο ρόλο του γονιού και στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Και σας ρωτάω γιατί το συναντάτε πάρα πολύ συχνά ως σχολική σύμβουλος, πιστεύω, μπροστά σας, με διάφορες περιπτώσεις παιδιών που είτε έχουν μια περίεργη συμπεριφορά, είτε είναι αποδέκτες μιας περίεργης συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο. Πόσο εύκολο είναι καταρχήν να αποδεχθεί ένας γονιός ότι υπάρχει θέμα, και κατά δεύτερον πώς βλέπετε εσείς τους εκπαιδευτικούς? Είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα ή τα αφήνουν να περνάει? Σε πολλές περιπτώσεις έτσι. Σου λένε άσε να βρει ο άλλος τη λύση, ή ας μην μπλέξω εγώ με τον γονιό, ας πούμε, γιατί είναι παράξενος ο γονιός, ή γιατί μου έχει κάνει φασαρία στο παρελθόν, άρα άμα του πω και κάτι παραπάνω θα έρθει να μου ξανακάνει φασαρία. Κοιτάξτε, καταρχήν όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Γίνονται αρκετές δράσεις τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο. Έχουμε στοιχεία, έχουμε συζητήσεις που είναι και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ανταλλαγές που γίνονται με αφορμή ευρωπαϊκά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα και στους Έλληνες εκπαιδευτικούς να συζητήσουν το θέμα, να το ανοίξουν έτσι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τους γονείς. Εξαρτάται από το γονιό και το πόσο έτοιμος είναι να αντιμετωπίσει μία άσχημη κατάσταση, είτε από τη θέση του θύματος, του θήτη, του εμπλεκόμενου γενικά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίζεται μία εμπιστοσύνη καταρχήν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Ο στόχος είναι αυτός. Αν κερδιθεί η εμπιστοσύνη, οι γονείς πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να ακούσουν τον εκπαιδευτικό. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι, έχουν και σε θέματα ψυχολογίας και σε θέματα ανάπτυξης του παιδιού, έχουν και εμπειρία, διότι είναι μέσα στα σχολεία. Οπότε μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια πράγματα. Χρειάζεται όμως να καλλιεργηθεί μία εμπιστοσύνη. Και χρειάζεται να αντιληφθούν και οι γονείς ότι το σχολείο δεν είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα γνωστικά μόνο. Είναι ένας χώρος που πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να καλλιεργήσουμε δεξιότητες στα παιδιά. Δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες διαβούλευσης. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να μάθουμε γεωγραφία, μαθηματικά, αριθμητική. Ο ρόλος μας είναι να μάθουμε να μιλάμε μεταξύ μας, να ξέρουμε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα εκφράσουμε στην ομάδα μας, να μπορούμε να συνεργαστούμε, να μπορούμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι αξίες που έχουμε ως κοινωνία, ως σχολείο, ως οικογένεια.
Και αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Όμως πιστεύω ότι όταν οι προθέσεις είναι καθαρές και ξεκάθαρες και όταν γίνονται βήματα συστηματικά από το σχολείο προς την οικογένεια, τότε μπαίνουν οι βάσεις να βελτιώσουμε το κλίμα. Και ένα τελευταίο πριν πάω σε διαφημίσεις. Το βιντεάκι που είδαμε στο ξεκίνημα αυτού του μέρους έδινε και την απάντηση στο πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος. Η κομβική λέξη, μίλα. Είδαμε κάποια παιδιά να τολμούν να μιλήσουν. Στο βιντεάκι ήταν εύκολο. Στην πραγματικότητα, πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί που είναι αμέτωχο σε αυτή την ιστορία, είναι παρατηρητής όμως, να χτυπήσει την πόρτα και να πάει να μιλήσει. Γιατί είναι εύκολο να το λες, αλλά... Ο παρατηρητής δεν είναι αμέτωχος. Mm. Συμμετέχει, εμπλέκεται. Αυτό παθητικά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι μέρος του προβλήματος. Και μπορεί να είναι και μέρος της λύσης τελικά. Πόσο εύκολο όμως είναι για ένα παιδί, δεν έχει, δηλαδή πώς να ξεπεράσει το φόβο μέσα του, αν πάω να μιλήσω, τι θα μου κάνουν. Ο νόμος της σιωπής. Και πώς θα τον σπάσουμε. Αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι ευκολότερο όταν έχει δημιουργηθεί στο σχολείο και στην οικογένεια ένα κλίμα που να λέει ότι δεν είναι καταδοτικό ρουφιανιά να δεις μία πράξη την οποία ξέρεις ότι δεν την αποδέχεσαι, δεν είναι σωστή. Αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πόνο σε κάποιον άλλον άνθρωπο και εσύ δεν θα μιλήσεις γιατί υπάρχει μια έτσι ομερτά που λέει ότι είσαι ρουφιάνος, αν πεις. Και μπορεί να έχεις και συνέπειες. Να είσαι και εσύ το επόμενο θύμα. Οπότε, εάν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε αυτού του είδους την οτροπία που λέει ότι όταν κάτι θεωρώ ότι είναι ανήθικο, ξέρετε με ποια έννοια, μη σωστό, ότι κάτι το καταλαβαίνω ότι προκαλεί πόνο σε έναν συνάνθρωπό μου. Μπορώ και θα επιβραβευθεί η ενεργή συμμετοχή μου στο να σταματήσει αυτό το πράγμα, τότε μόνο θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Για την ελληνική κοινωνία είναι και λίγο, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί το θέμα του καταδότη, το θέμα του ότι θα ρουφιανέψω τον άλλον, ακόμα και αν αυτό το που κάνει ο άλλος είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο, θεωρώ, και ως σχολείο και ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Δηλαδή τελικά πότε μιλάμε και γιατί. Θα πω σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά, γιατί νομίζω είναι βασικό θέμα αυτό, είναι ένα κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Διαφημίσεις λίγο και πάλι μαζί.